Έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζουμε τα σημεία στα οποία τα έντομα εναποθέτουν τα αυγά τους κατά την νοοτοκία. Οπότε, αυγά εντόμων μπορεί να βρούμε επάνω στα φύλλα του ξενιστή, με πιθανότητα να καταστραφούν από μία χημική επέμβαση, εντός των ιστών του ξενιστή. Σε αυτή την περίπτωση, η διείσδυση του φαρμάκου εντός του φυτού για να καταπολεμηθεί το αυγό θεωρείται πρακτικά αδύνατη. Στο έδαφος, κοντά στο φυτοξενιστή, αν γίνει ορατή η παρουσία των αυγών, που δεν είναι πάντοτε εύκολο, ίσως υπάρχει η πιθανότητα ελέγχου του πληθυσμού του εντόμου σε αυτή τη φάση, και σε ενδιάμεσο ξενιστή, εσωτερικά ή εξωτερικά. Σε αυτή την περίπτωση, το έντομο δεν προτιμά να τρέφεται μόνο από την καλλιέργειά μας, αλλά και από ένα δεύτερο φυτό, τον ενδιάμεσο ξενιστή. Ο ενδιάμεσος ξενιστής είναι φυτό που υφίσταται σε κοντινή απόσταση από τον κύριο ξενιστή, που είναι η καλλιέργειά μας. Σε αυτή την περίπτωση, αν ο ενδιάμεσος ξενιστής δεν έχει οικονομική σημασία, για παράδειγμα δεν είναι η καλλιέργεια του γείτονα, αλλά ένα ζυζάνιο, τότε προχωράμε σε καταστροφή του με μηχανικά, χημικά ή βιολογικά μέσα. Καταστρέφοντας τον ενδιάμεσο ξενιστή, σταματάμε δραστικά τον βιολογικό κύκλο του παρασίτου, μιας και δεν έχει πλέον καταφύγιο και τροφή.